Γεια σας. Θα σας αισθηθώ καταρχήν σαν άνθρωπος καθόλου συνηθισμένος να απευθύνεται σε κοινό και αυτό από μόνο του είναι ένα αρκετά δύσκολο βήμα το οποίο πρέπει να κάνω σήμερα και θα με βοηθήσετε εσείς με την παρουσία σας. Το όνομά μου λοιπόν είναι Παναγιώτης Δημπαμπής, πατέρας δύο παιδιών. Εργάζομαι ως μηχανουργός και εδώ και 11 περίπου χρόνια η ζωή μου άλλαξε εξαιτίας ενός ατυχήματος που έφερε στη μέση μου ένα χειρουργείο. Αυτό το χειρουργείο μου έδωσε δύο δίσκους από τιτάνιο, κάποια μετάλλια από συμμετοχή και τερματισμό μου σε αγώνες τρεξίματος, σε αγώνες ποδηλασίας και τέλος δύο αγώνες από μετάλλια σε αγώνες τριάθλου Ironman. Ως τη στιγμή του χειρουργείου δεν ήμουν ενεργός αθλητής ή μάλλον θα σας έλεγα καλύτερα ότι δεν ήμουν καν αθλητής. Και ο λόγος ότι το χρόνο μου το μοίραζα στις υποχρεώσεις της δουλειάς μου και της οικογένειάς μου. Κατά την αποθεραπεία μου, λοιπόν, έπρεπε να βρω τεράστια δύναμη μέσα μου, να μπορέσω να αντέξω όλο αυτό το οποίο μου είχε συμβεί. Φοβήθηκα πάρα πολύ για μένα, φοβήθηκα για το μέλλον της οικογένειάς μου, το μέλλον των παιδιών μου. Δεν ήξερα αν θα μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά μου, σε πόσο χρόνο θα επιστρέψω, αν θα μπορώ να κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα πριν το χειρουργείο. Σκέψεις δηλαδή μόνο αρνητικές. Έτσι έπρεπε να βρω τη δύναμη να συνεχίσω και να κάνω κάτι για μένα, κάτι για τον εαυτό μου. Ενδεχομένως βρέθηκα σε ένα οριακό σημείο που έπρεπε να ορίσω ξανά τις προτεραιότητές μου. Έτσι λοιπόν διάλεξα να κινητοποιηθώ, δίνοντας λίγη βαρύτητα περισσότερο στην υγεία μου, τη σωματική αλλά και την πνευματική, γιατί αν δεν είμαστε υγιείς δεν θα μπορούμε να προσφέρουμε και στους αγαπημένους μας. Έτσι λοιπόν αγόρασα ένα ποδήλατο και ξεκίνησα να κάνω κάποιες μικρές βόλτες μέσα στην πόλη. Φαντάζομαι αρκετοί από εδώ, ανάμεσά σας, θα έχετε βρεθεί σε κάποια αντίστοιχη θέση, να χρειαστεί να ξαναορίσουμε ξανά τις προτεραιότητές μας. Και η πιο μεγάλη και η πιο βασική προτεραιότητα να μην είναι άλλη από τον ίδιο μας τον εαυτό. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα μόνος μου αρχικά να κάνω κάποιες βόλτες, να προσπαθώ να μεγαλώνω τα χιλιόμετρά μου και στην πορεία γνώρισα κάποια παιδιά, κάποιους ποδηλάτες από το νησί. Που ταυτιστήκαμε μαζί, κάναμε αυτό που μας άρεσε. Ανάμεσα στα δύο παιδιά αυτά, και θα σταθώ ονομαστικά σε αυτούς τους δύο, στον Στέφεν Στράιχ, που φαντάζομαι τον είδατε και προηγουμένως στην οθόνη, νομίζω πρέπει, και τον Βαγγέλη Βουλγαράκη. Στέκομαι ονομαστικά σε αυτούς τους δύο, γιατί από αυτά τα δύο παιδιά δέχθηκα την πρόσκληση, αλλά και την πρόκληση παράλληλα, να λάβω μέρος σε κάποιους αγώνες ποδηλασίας μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα, τα λεγόμενα μπρεβέτ. Δέχτηκα, όπως σας είπα, την πρόσκληση και έτσι ξεκινήσαμε το 2012 να πάμε στο πρώτο μας μπρεβέτ. Πρόκληση γιατί εγώ μέχρι στιγμής, μέχρι τότε δηλαδή, τα χιλιόμετρα που έκανα ήταν 50, 80, 100, δεν είχα ανέβει παραπάνω. Πηγαίνουμε λοιπόν και τερματίζουμε το πρώτο μας μπρεβέτ το 2012, κάπου στο Καρπενήσι, κοντά στο Θέρμο. Απίστευτη εμπειρία. Ένιωθα πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ποτέ ότι εγώ θα μπορώ να καθίσω πάνω σε ένα ποδήλατο 8-10 ώρες και να κάνω αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Να γνωρίζω άλλα μέρη της Ελλάδας κάνοντας αυτό που αγαπάω παράλληλα. Έτσι λοιπόν τα μπρεβέτ συνεχίστηκαν, αυξάναμε τα χιλιόμετρα, τα 200 έγινε 300, με αποκορύφωμα το 2012 να κάνουμε το μεγαλύτερό μας 600 χιλιόμετρα από Αθήνα, Λάρισα και ξανά πάλι πίσω. Έγινε τρόπο ζωής η αλήθεια. Λίγο μετά από αυτό, το 2013, έρχεται ο Στέφεν, να μας ρίξει στο τραπέζι μας μία πρόκληση. Γιατί πρόκληση ήταν. Να λάβουμε μέρος σε ένα μπρεβέ το οποίο γινόταν στην Αγγλία. Ένα μπρεβέ το οποίο γίνεται μία φορά στα 4 χρόνια και ονομάζεται LEL, όπως βλέπετε στο χάρτη πάνω. Και ονομάζεται LEL γιατί ξεκινάς να ποδηλατείς από το Λονδίνο, φτάνεις στο Εδιμβούργο και πρέπει να επιστρέψεις ξανά πάλι πίσω. Ένας αγώνας με όριο 120 ωρών. Κατάφερα να το ολοκληρώσω, 1420 χιλιόμετρα η απόστασή του, σε 4,5 μέρες περίπου. Ένας αγώνας που είχε απίστευτες εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες, απίστευτες δυσκολίες στο ποδήλατο, με λάστιχα, με αλυσίδες, με πάρα πολλά πράγματα, όμως κατάφερα να το τερματίσω. Δεν μπορούσα να πιστέψω στον εαυτό μου ότι εξακολουθώ να μεγαλώνω τους στόχους μου. Έτσι λοιπόν, λίγο μετά από εκεί, Το 2013, ένιωθα πως χρειαζόμουν κάτι άλλο. Μετά δηλαδή το LEL, ένιωθα μέσα μου ότι ψάχνω να βρω κάτι άλλο. Ενώ ο Στέφανος σκεφτόταν να δούμε σε ποιον αγώνα θα πάμε μετά από εκεί, ένιωθα πως χρειαζόμουν κάτι διαφορετικό. Και αυτό λοιπόν το διαφορετικό ήρθε μπροστά μου ξαφνικά, παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση και βλέποντας μια αληθινή ιστορία,
ενός πατέρα, ο οποίος είχε ένα παραπληγικό αγόρι. Ένα παιδί που ήταν καθυλωμένο σε ένα πυρικό καροτσάκι για αρκετά χρόνια. Και κάποια στιγμή του ζήτησε ο γιος από τον πατέρα αν θα μπορούσε να τρέξει μαζί του ένα μαραθώνιο. Ο πατέρας, χωρίς να είναι καν αθλητής, κάτι ανάλογο με μένα πριν ξεκινήσω δηλαδή να κάνω ό,τι έχω κάνει, ξεκίνησε προπόνηση και τρέχουν μαζί τον πρώτο μαραθώνιο. Έτρεχε ο πατέρας σπρώχνοντας το καρότσι μαζί με το γιο του. Ο ένας μαραθώνιος έγινε δεύτερος και κάποια στιγμή λέει ο γιος τον μπαμπά, θα μπορούσες να τρέξεις μαζί μου ένα αγώνα Ironman? Τι είναι ο αγώνας Ironman? Είναι από τους μεγαλύτερους αγώνες τριάθλου στον κόσμο, υπέρ αποστάσεων. Ξεκινάς να κολυμπάς με 3,8 χιλιόμετρα κολύμπι, ποδηλατείς για 180 χιλιόμετρα και μετά έχεις να τρέξεις ένα πλήρη μαραθώνιο 42 χιλιόμετρων. Αυτός λοιπόν ο πατέρας ξεκίνησε την προπόνησή του και τερμάτισε αυτόν τον αγώνα μαζί με το γιο του. Για αρκετούς λόγους ταυτίστηκα με αυτή την ιστορία. Ταυτίστηκα γιατί και εγώ είμαι γονιός και θα έκανα τα πάντα για να βλέπω το χαμόγελο και ευτυχισμένα τα παιδιά μου, όπως και φαντάζομαι όσοι από εσάς είστε γονείς. Ταυτίστηκα για το λόγο ότι κάποιες ώρες βρέθηκα κι εγώ σε ένα αναπηρικό καροτσάκι πριν φτάσω στο χειρουργείο. Και για έναν άλλο λόγο, λόγω ότι από μικρός η δουλειά που κάνω, που με έχει μάθει ο πατέρας μου και είμαι περήφανος για αυτήν, είναι μηχανουργός. Και μέσα στα σίδηρα, τέλος πάντων, είπα ότι αυτό είναι το διαφορετικό που ψάχνω. Έτσι, την ίδια ώρα που τελειώνει το ντοκιματέρ, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι βάζω παπούτσια αθλητικά και βγαίνω έξω να τρέξω, χωρίς να με ενδιαφέρει πόσα χιλιόμετρα θα κάνω ή πόση ώρα θα κάνω. Βγήκα να τρέξω. Το 2013, που σας είπα, τον Νοέμβριο, δηλώνω συμμετοχή στον πρώτο μου κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας. Χωρίς να είμαι καν δρομέας, απλά ήθελα να πάω και να τερματίσω στο όριο του χρόνου. Και όντως έτσι έγινε. Άλλη μια απίστευτη εμπειρία και το βασικό ότι ένιωθα ένα βήμα πιο κοντά. Παράλληλα, ξεκίνησα να μάθω να κολυμπάω, γιατί δεν ήξερα να κολυμπάω και δυστυχώς ένα νησί το οποίο δεν έχει κολυμπητήριο και λόγω ότι ήταν η περίοδος χειμώνα, αναγκαστικά τις προπονήσεις μου έπρεπε να τις κάνω στη θάλασσα. Χαρακτηριστικά, οι πρώτες φορές ήμουν μεταξύ πνιγμού και σωτηρίας και δεν έχω και μαλλί να πιαστώ, να τραβηχτώ από κάπου. Έτσι λοιπόν συνέχισα και το 2014, αρχές του 2014, δηλώνω συμμετοχή για τον πρώτο μου αγώνα τριάθλου. Με μικρότερες αποστάσεις βέβαια, στις πέτσες, το λεγόμενο σπέτσαθλον. Πηγαίνω στον αγώνα αυτόν, τερματίζω, αγκαλιά μαζί με το γιο μου, την ώρα του τερματισμού, και ένιωθα ακόμη πιο κοντά στο στόχο μου. Τρεις μήνες μετά δηλώνω συμμετοχή στο Half Ironman την Πεσκάρα. Και λέω Half Ironman γιατί είναι οι μισές αποστάσεις από το Full Ironman, γιατί έπρεπε να δοκιμαστώ ξανά σε κάτι μικρότερο, να δω τις αντοχές μου. Εκεί όμως υπάρχουν και τα απρόοπτα στη ζωή μας. Γιατί πάντα υπάρχουν απρόοπτα. Την ημέρα που ετοίμαζα το αμάξι, γιατί είχα πάει οδικός, που φόρτωνα τα πράγματά μου μέσα, ένας ξαφνικός πόνος στο γόνατο, δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να λυγίσω το γόνατό μου. Είπα μέσα μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να πας στον αγώνα. Με παρακίνηση γνωστών, φίλων, είπα ότι okay, θα πάω, θα βρεθώ στην εκκίνηση, αν τα καταφέρω να βγάλω τον αγώνα μου, τον έβαλα. Διαφορετικά δεν πειράζει στον επόμενο. Έτσι και έγινε. Φτάνω στην κίνηση του αγώνα και έχουν περάσει 4 χρόνια από τότε και σας το λέω από την καρδιά μου ότι δεν μπορώ να εξηγήσω πώς για 5,5 ώρες που διήρκησε αυτός ο αγώνας για μένα, δεν ένιωθα κανένα πόνο στο γόνατό μου. Τερματίζω, γεμάτος χαρά, γεμάτος ικανοποίηση, άλλο ένα σκαλί πιο κοντά στο τελικό μου στόχο. Βέβαια, μετά μπήκα χειρουργείο. Είχε πάθει ρήξη μηνίσκου το γόνατο. Αυτό το χειρουργείο όμως δεν με φόβησε καθόλου σε σχέση με το προηγούμενο. Αντιθέτως, με έκανε να νιώθω ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο έτοιμο. 2015. Επόμενος στόχος. Το Full Ironman. Ένιωθα έτοιμος, ήμουν έτοιμος και βρίσκομαι στην εκκίνηση. Μαζί με άλλα 2.000 άτομα, ξεκινάω για τον αγώνα μου. Περίπου 12,5 ώρες έκανα να τερματίσω στο σύνολο των τριών αθλημάτων. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την ώρα του τερματισμού, τα συναισθήματά μου, το πώς ένιωθα. Θυμάμαι μόνο ότι έκλαιγα πάρα πολύ. Και αυτός ο τερματισμός ήταν ο στόχος μου. Ήταν το βραβείο μου. Δεν σταμάτησα εκεί. Συνέχισα να αγωνίζομαι σε κάποιους μικρότερους αγώνες ή μαραθωνίους ή μικρότερα τρίαθλα, μέχρι την ώρα που σκέφτηκα ότι πρέπει να δηλώσω για το δεύτερο μου Ironman, το οποίο θα γινόταν το καλοκαίρι του 2017 στη Φραγκφούρτη. Και εκεί όμως άλλο ένα απρόοπτο, ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας της μητέρας μου, το οποίο θα συνέπεφτε το χειρουργείο
την εβδομάδα που θα έπρεπε εγώ να ταξιδέψω. Φυσικά και αφήνω τον αγώνα μου στην άκρη για να σταθώ σε πλευρά της μητέρας μου. Εκεί όμως το ένστικτο του γονιού και η θέληση του γονιού, τελειώνοντας το χειρουργείο, μου λέει η μητέρα μου ότι θα φύγεις εφόσον όλα πήγαν καλά και θα πας να κάνεις τον αγώνα σου. Δεν ξέρω πόση δύναμη βρήκα μέσα μου, η αλήθεια, για να μπορέσω να το κάνω αυτό το πράγμα. Ο στόχος ήταν διπλός. Ήταν να τερματίσω και για τους δυο μας. Και έτσι και έγινε. Τερμάτισα και επέστρεψα εδώ, χαρίζοντας το μετάλλιο στη μητέρα μου που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσά μας. Αυτό λοιπόν που κατάλαβα μετά και από αυτόν τον τερματισμό είναι ότι δεν υπάρχει ένας τερματισμός, δεν υπάρχει ένας στόχος. Είναι μια συνεχής διαδικασία που πρέπει να τη δούμε κατάματα. Όσα απρόοπτα και να μας έρθουν, όσες αναποδιές, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Ενδεχομένως θα υπάρχουν στιγμές που θα μας κάνουν να νιώσουμε λίγοι. Είμαστε λίγοι? Δεν νομίζω. Και συνεχώς προσπαθώ να το μαθαίνω ξανά τερματίζοντας. Όλα αυτά, φίλοι μου, δεν έγιναν από τη μία μέρα στην άλλη. Όπως στη ζωή μας δεν γίνεται τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτή η διαδικασία της σταδιακής αλλαγής μου κράτησε περίπου γύρω στα 7 χρόνια. 7 χρόνια αρκετής μοναξιάς, αρκετές ώρες, αμέτρητες ώρες πάνω στο ποδήλατό μου ή στους δρόμους, τις οποίες ώρες αυτή τη στιγμή που σας μιλάω φεύγουν από την καρδιά μου, φεύγουν από το μυαλό μου και αυτό που μένει είναι αυτή η εικόνα εδώ μπροστά σας. Εκεί λοιπόν, για να καταλήξω κλείνοντας, αυτό που πιστεύω είναι ότι η ουσία της ζωής μας είναι να βρούμε μία πρόκληση και να τολμήσουμε, να παλέψουμε για αυτήν. Αυτό έκανα, αυτό εξακολουθώ να κάνω, αυτό μαθαίνω στα δυο μου υπέροχα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή εδώ, αυτό παρακινώ να κάνετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου.